984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. 5η 22 Ιουλίου, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Την πλήρη επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα το επόμενο διάστημα προέβλεψε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χθες, εκτιμώντας ότι αν η διασπορά της συνεχιστεί με τη σημερινή ταχύτητα, το παγκόσμιο σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού θα υπερβεί τα 200 εκατομμύρια εντός των επόμενων τριών εβδομάδων. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό, οι νέες λοιμώξεις εμφανίζουν αύξηση κατά 21%. Στη Γαλλία, η Δέλτα ήδη προκαλεί τη συντριπτική πλειονότητα των νέων κρουσμάτων. Εκτείναξη των λοιμώξεων καταγράφει και στην Ιταλία. Επί ξηρού ακμής βρίσκεται η Βρετανία, όπου έχουν αρθεί από την αρχή της εβδομάδας οι περιορισμοί. Στο στόχαστρο της Δέλτα βρίσκεται και ο Λευκοσίκος αλλά και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, με αρκετές λοιμώξεις μεταξύ του προσωπικού τους, παρότι όλοι είχαν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία της χώρας μας, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και να τονίζουν πως η έξαρση κρουσμάτων ήρθε πιο γρήγορα από το αναμενόμενο εξαιτίας της μετάλλαξης. Την ανησυχία του για την ταχύτητα εξάπλωσης της Δέλτα στην Ελλάδα εξέφρασε επίσης σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Αρκομανέας, μιλώντας για μια πανδημία των ανεμβολιαστών. Έκανε λόγο για τρομακτικό ρυθμό μετάδοσης και τόνισε ότι θα φτάσει γρήγορα στο 70% των νέων κρουσμάτων. Σήμερα θα περάσουμε, είπε επίσης, τα 10 εκατομμύρια εμβολιασμών, που είναι πολύ σημαντικό, και συνεχίζουμε με ένα πολύ καλό ρυθμό, πάνω από 75.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μείωση του ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων. Παρόλα αυτά, ωστόσο, η σταδιακή επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, μάσκες, αποστάσεις, ατομική υγιεινή, αλλά και να εφαρμόζουμε τα πρωτόκολλα στους χώρους δουλειάς και ιδίως στους χώρους διασκέδασης, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ανεμικό ενδιαφέρον από την άλλη φαίνεται πως έχουν επιδείξει ως τώρα οι ιδιώτες γιατροί για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατοίκων εμβολιασμών πολιτών, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να μεταβούν σε εμβολιαστικά κέντρα, όπως δείχνει η νέα έκκληση που απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στους ιδιώτες, προκειμένου να συνεργαστούν σε αυτό το επίπεδο. 2.972 ήταν οι νέες μολύσεις εχθές. Ο κ. Αρκομανέας είπε ότι σήμερα ενδεχόμενα να είμαστε κοντά στα 3.000 κρούσματα ή πάνω από αυτά. 255 ήταν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη, 90 στο Ηράκλειο, 87 στο Ρέθυμνο, 59 στη Χανιά και 19 στο Λασίθι. Σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή και η ρύθμιση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Υγειονομικοί και εργαζόμενοι σε μονάδες φροντίδας είναι οι πρώτοι που θα υποχρεωθούν να κάνουν το εμβόλιο. Εργαζόμενοι σε ιδιωτικές, συγκεκριμένα δημόσιες δημοτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, μονάδες φροντίδας ΑΜΕ, όπως επίσης και δομές υγείας. Οι εργαζόμενοι σε κοινωνικές δομές πρέπει να κάνουν την πρώτη ή την μοναδική δόση έως της, ή την μονοδοσική καλύτερα δόση έως τις 16 Αυγούστου και οι εργαζόμενοι στις μονάδες υγείας έως την 1η του Σεπτέμβρη. Για την αναπλήρωση τυχών κενών που θα προκύψουν από όσους επιλέξουν να μην εμβολιαστούν, προβλέπονται προσλήψεις με συμβάσεις τριμήνης διάρκειας, ενώ εκείνοι θα μπαίνουν σε αναστολή καθηκόντων επαόριστων χωρίς να λαμβάνουν μισθό και ένσημα. Ωστόσο, δεν τίθεται ζήτημα απολύσεων, ενώ ειδικά για το δημόσιο δεν προβλέπεται παραπομπή στο πειθαρχικό. Επίσης, προβλέπονται ποινές και στους εργοδότες εάν στην δουλειά υπάρχουν εργαζόμενοι μη εμβολιασμένοι από τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Για έμεση επαναφορά της διαθεσιμότητας στο δημόσιο έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΣΑ με αφορμή αυτή την κυβερνητική τροπολογία. Ανδρέας Ξανθός και Μαριλίζα Ξένου Γιανακοπούλου σημείωσαν ότι δεν υπάρχει καμία προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος στην εργασία, αλλά αντίθετα ρητή πρόβλεψη για αναστολή καθηκόντων και μη καταβολή αποδοχών σε ανεμβολία στο προσωπικό, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, σημείωσε: «Ήμασταν οι πρώτοι που τον περασμένο Μάιο κάναμε λόγο για την ανάγκη υποχρεωτικού εμβολιασμού σε όλους τους υγειονομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό και όλους όσους έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες, γυροκομεία και δομές πρόνοιας. Καλώς πάρθηκαν τα μέτρα από την κυβέρνηση, αλλά χάθηκε πολύτιμος χρόνος».
Την κυβερνητική τροπολογία απορρίπτει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε ανακοίνωση του γραφείου του κόμματος γνωστοποιήθηκε η αρνητική ψήφος του, ενώ τονίστηκε ότι η τροπολογία αποτελεί ένα ακόμα κρίκο της απαράδεκτης και επικίνδυνης πολιτικής της ατομικής ευθύνης στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, πίσω από την τροπολογία η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει την προκλητική έλλειψη μέτρων προστασίας του λαού. Έκκληση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προς τους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα, προκειμένου να ανοίξουν ξανά τα σχολεία με ασφάλεια και από το βήμα του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα οι συνέπειες της COVID-19 στην ψυχική υγεία και στα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην Αθηνά. Μπροστά στο τέταρτο κύμα πανδημίας, ο βασιλιάς είναι γυμνός, σημειώνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Βρύσαλης. Εμείς, ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Τώρα εσείς έχετε την ευθύνη. Με αυτό το σύνθημα πορεύεται η κυβέρνηση για να φορτώσει στο λαό το φταίξιμο για ενδεχόμενο τέταρτο κύμα και την επικράτηση της νέας επικίνδυνης μετάλλαξης Δέλτα, σημειώνει. Κύριε Βρύσαλη, καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Αλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Βρισκόμαστε ήδη στο τέταρτο κύμα πανδημίας, σε ένα κύμα που το είχαν προβλέψει οι επιστήμονες και παρόλα αυτά η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα όχι μόνο το σύστημα υγείας δεν το θωράκισε, αλλά με την πολιτική της επιχειρεί να δημιουργήσει διαχωρισμούς στους εργαζόμενους για να αποτινάξει τις δικές της ευθύνες. Χαρακτηριστικά να πω μόνο ότι την περίοδο αυτή που μιλάμε, την καλοκαιρινή, που θα έπρεπε να έχουμε πάρει εμείς εργαζόμενοι τις άδειές μας, ακόμα και τώρα με πάρα πολύ δυσκολία παίρνονται το ελάχιστο αριθμό αδειών, 5 μέρες άδειες, 5 με 10 μέρες. Την ίδια ώρα τα προγράμματα δεν βγαίνουν τα ορολογιακά. Και ταυτόχρονα, κυρία Δουλγεράκη, ετοιμάζονται να απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας από τον Οκτώβριο και μετά. Αυτή είναι η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Σε ποιους αναφέρεστε, συμβασιούχους? Συμβασιούχους, ενοσηλευτές, γιατρούς, διοικητικούς υπαλλήλους, τεχνολόγους, μεταφορείς, βοηθή θαλάμου, καθαριότητα, σύντηση. Είναι δεκάδες οι ειδικότητες πανελλαδικά που τελειώνουν οι συμβάσεις. Η κυβέρνηση πετάει τον μπαλάκι στους εργαζόμενους, στις διοικήσεις και λένε ότι με αυτά πορευτείτε. Και βεβαίως ψάχνοντας να βρει έναν εύκολο αντίπαλο, αξιοποιεί, αν θέλετε, διάφορες ομάδες ανθρώπων που με πρόσχημα τον εμβολιασμό επιχειρείται με αυτή την λογική, τη διασπαστική και τη διαχωριστική, να πετάξει τον μπαλάκι των δικών της ευθυνών. Πάντως για άλλη μία φορά σήμερα, κύριε Βρύσαλη, ακούστηκε από πλευράς της κυβέρνησης ότι το σύστημα υγείας θα ενισχυθεί και θα ενισχυθεί πολύ πολύ σύντομα, διότι εκφράζεται ο πάρα πολύ μεγάλος φόβος ότι σε περίπτωση που έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, των νοσηλιών κυρίως, σε ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπους ανεμβολίας τους, εκεί ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κοιτάξτε, η κοροϊδία του θα ενισχυθεί την έχουμε ζήσει 1,5 χρόνο. Θα ενισχυθεί, έλεγε η κυβέρνηση και πριν 1,5 χρόνο, και βλέπουμε τώρα τα εμβολιαστικά κέντρα να καλύπτονται με εργαζόμενους που μετακινούνται από τα νοσοκομεία και από ΥΠΕ σε ΥΠΕ. Βλέπουμε να εφημερεύουν οι γιατροί. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή εργαζόμενους να μετακινούνται, νοσηλευτές και άλλο προσωπικό στα εμβολιαστικά κέντρα. Βλέπουμε τα κέντρα υγείας να μην έχουν κινητές μονάδες εμβολιαστικές και να προστρέχει η πολιτεία στην εκκλησία και στους δήμους για να εκτελέσουν καθήκοντα και υποχρεώσεις της ίδιας πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας. Βλέπουμε να πετάγεται το μπαλάκι γενικότερα μόνο σε ενημερωτικές διαφημιστικές καμπάνιες, όταν την ίδια ώρα το Υπουργείο δεν έχει αναλάβει καμία καμπάνια επίσημης ενημέρωσης και να απαντήσει σε ερωτήματα εύλογα των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Αυτή την ευθύνη εμείς την έχουμε αναλάβει, κυρία Δουγεράκη, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά. Το σωματείο μας την ερχόμενη Πέμπτη θα προχωρήσει στην τρίτη κατά σειρά διαδικτυακή ενημέρωση που θα κάνει για τους εργαζόμενους και όσους άλλους θέλουν, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι αυτή την ευθύνη, εφόσον η πολιτεία δεν την παίρνει, την αναλαμβάνουν οι ίδιοι υγειονομικοί, οι μαχόμενοι που έχουν αναλάβει όλο αυτό το διάστημα
να σώσουν και να διατηρήσουν την υγεία του ελληνικού λαού. Και ταυτόχρονα έχουμε ακόμη μια υποχρέωση να καταγγέλουμε ακριβώς αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν γίνει λάστιχο ακριβώς για τα συμφέροντα των μεγάλων τουριστικών και επιχειρηματικών ομίλων. Θέλω να πω, κυρία Ντουργεράκη, εδώ το τέταρτο κύμα πανδημίας που έχει αυξηθεί λόγω και των εισαγωγών σήμερα με αφορμή το άνοιγμα του τουρισμού, κανένας έλεγχος στις πύλες εισόδου της χώρας μας δεν γίνεται. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για τέταρτο κύμα πανδημίας σε όλη την Ευρώπη και εντούτοις τα λεωφορεία, καράβια, αεροπλάνα να είναι τίγκα και μετά η κυβέρνηση να ψάχνει να βρει γιατί αυξηθήκαν τα ποσοστά των ασθενών. Επισημάνσεις από νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν ειδωθεί, εξεταστεί από την πλευρά της κυβέρνησης από την αρχή. Την ίδια ώρα που εσείς μιλάτε για αυτές τις ελλείψεις, παραλήψεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πάμε και σε εκείνα τα άλλα τα πρωτόκολλα, τα οποία πραγματικά είναι θρίλερ, γιατί η δική τους η μετάφραση είναι εξίσου ένα δύσκολο κεφάλαιο. Σε τι αναφέρομαι? Σε εκείνη την πληροφορία υγειονομικού στο νοσοκομείο σας, μέλος μονογονιακής οικογένειας που έχει κάνει το εμβόλιο, αλλά το παιδί της μπήκε σε καραντίνα 14 ημερών λόγω κορονοϊού και εκείνη δεν μπορεί να πάρει άδεια τόσων ημερών για να είναι μαζί του. Κοιτάξτε, αυτά είναι, αν θέλετε, τα γελία, τα επικίνδυνα που η κυβέρνηση με τα πρωτόκολλά της τα έχει εφαρμόσει ακριβώς πάνω στην υποστελέχωση των νοσοκομείων. Μας λέτε, κύριε Βρύσαλη, τι ακριβώς έχει συμβεί? Ναι, ακριβώς θα σας πω, ναι. Συνάδελφός μας υγειονομικός που νόσησε το παιδί του και βγήκε σε καραντίνα 14 μέρες, με βάση το πρωτόκολλο το υγειονομικό δεν μπορεί να βγει σε καραντίνα η ίδια γιατί είναι ασυμπτωματική. Μπορεί να κάνει αξιοποίηση μόνο μιας εβδομάδας άδειας που μπορεί να πάρει λόγω οποιασδήποτε ασθένειας του παιδιού του και μένει ένα κενό 6 περίπου ημερών, 6 με 7 ημέρες που αυτό το κενό η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να καλύψει. Δηλαδή λένε στη μητέρα μετά από 7 μέρες, άφησε το παιδί σου όπου θες εσύ, είναι ατομική σου ευθύνη, γύρισε στη δουλειά γιατί ακριβώς πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο και να καλυφθούν οι βάρδιες. Την ίδια ώρα, κυρία Ντουργεράκη, που το έχουμε πει πολλές φορές από το ραδιόφωνο σας. Εμβολιασμένη και ασυμπτωματική η συναδελφός σας? Ναι, και βέβαια νοσηλεύει, περιθάπτει, είναι στο σπίτι της το παιδί της που έχει COVID. Που αυτό το παιδί με βάση και τον ΕΟΔΗ πρέπει να είναι σε καραντίνα 14 μέρες. Αυτή, για την ίδια ώρα εμείς ζητάμε υγειονομικοί να βγαίνουμε και εμείς σε καραντίνα όταν ερχόμαστε σε επαφή ή περιθάπτουμε ανθρώπους που έχουν επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID. Δεν μας βγάζουν σε καραντίνα γιατί είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία. Δεν μας κάνουν τεστ, κυρία Ντουργεράκη. Τεστ αυτά που ζητάγαμε, και εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί, να γίνονται τεστ. Τώρα, με βάση και τον τέταρτο. Έχουν δηλαδή απαγορεύσει στους υγειονομικούς να μπαίνουν σε καραντίνα? Η καραντίνα σε περίπτωση που νοσεί υγειονομικός είναι 7 μέρες. Ναι. Αν είναι και εμβολιασμένος, δεν βγαίνει σε καραντίνα. Δεν βγαίνει σε καραντίνα, κυρία Ντουργεράκη. Μάλιστα. Αφόσον είναι ασυμπτωματικός. Και τρίτο, δεν γίνονται τεστ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και αυτός που έχει εμβολιαστεί έχει κινδυνεύει να είναι ασυμπτωματικός και να μπορέσει και να είναι και να μεταδίδει. Ενώ θα έπρεπε να γίνονται τεστ με ευθύνη της πολιτείας, δεν γίνονται. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες που επιδιώκει και με το διαχωρισμό των εργαζομένων σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστος να πετάξει τον μπαλάκι τις ευθύνες από πάνω της. Κύριε Βρυσαλή. Εμείς την ερχόμενη Πέμπτη θα καλέσουμε τους συμπολίτες μας στις 6 ώρα, θα ενημερώσουμε με διαδικτυακή ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στον COVID και βεβαίως και την απάντηση των εργαζομένων απέναντι σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Ιστορική απόφαση για δεύτερο γάμο κληρικών από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Σε μια θελώδη συνεδρίαση την περασμένη Τρίτη, μέσω των οξύτατων αντιδράσεων, με ισχυρή όμως πλειοψηφία, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην οποία αυτή την περίοδο μετέχει και ο κριτικός αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος Γρινιζάκης, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου του Πρώτου, έλαβε
συνέλαβε τη σχετική απόφαση σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαχίνη. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε να επιτρέψει το δεύτερο γάμο έγκαμων κληρικών που τελούν σε χειρία ή ακόμα και σε διάζευξη, σπάζοντας ένα ταμπού αιωνών με μια καινοτόμα απόφαση, απαντώντας ένα αίτημα δεκαετιών των απλών κληρικών, προσαρμοζόμενο απόλυτα με μια πραγματικότητα που για πολλούς κληρικούς συνεπαγόταν ταλαιπωρία ή και μεθόδους μετακίνησης για το σκοπό αυτό προσωρινά σε άλλα πατριαρχεία, όπως τη Σερβία, όπου η απαγόρευση τέλεσης δεύτερου γάμου για λόγους χειρίας ή διάζευξης δεν υφίστατο. Η Εκκλησία της Κρήτης εξέφρασε δια των ιεραρχών της αρχικά σοβαρές επιφυλάξεις, οι οποίες αφορούσαν κατά βάση τον όρο το διαζύγιο θα πρέπει να έχει εκδοθεί χωρίς υπαιτιότητα του κληρικού που υποβάλλει αίτημα για δεύτερο γάμο. Αλλά η απάντηση που δόθηκε με την τελική εισήγηση και απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει πως ο κληρικός που αιτείται δεύτερο γάμο, αν δεν αναγράφεται στη δικαστική απόφαση η μη υπαιτιότητά του για το διαζύγιο του πρώτου, θα μπορεί να προσκομίζει όλα τα επίσημα ή άλλα προσωπικά αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και μαρτυρίες που να αποδεικνύουν την ανυπαιτιότητά του στο διαζύγιο του πρώτου γάμου. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου το σχετικό πρόσκομα τεχνικής φύσης που έθεσαν παραγόντες της ιεραρχίας και όχι μόνο της Εκκλησίας της Κρήτης. Στην Κρήτη σήμερα ο Υπουργός Τουρισμού, κύριος Χάρης Θεοχάρης, σειρά επαφών με τους τοπικούς φορείς, εκπροσώπους του τουρισμού υπό το βάρος των αυξημένων κρουσμάτων COVID-19 στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, αλλά και από την αγωνία που προκύπτει για την πορεία της τουριστικής περίοδου. Συναντήσεις με τους δημάρχους Ηρακλείου, Χερσονήσου, Περιφερειάρχη και όπως είπαμε εκπροσώπους του τουρισμού. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως στο πλαίσιο του δελτίου τον κύριο Νίκο Χαλκεδάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, στους ακροτές σας. Τα θέματα που εσείς επισημαίνετε από τη δική σας την πλευρά αναφέρατε στον Υπουργό και οι απαντήσεις που πήρατε. Ας τα πάρουμε λίγο ιεραρχικά για να τα καταλαβαίνουμε έτσι και να πηγαίνουμε και να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, εμείς ενημερώσαμε για διάφορα προβλήματα που έχουμε στο κλάδο μας και από εκεί και πέρα θέσαμε ένα θέμα τεράστιο που είναι οι εμβολιασμοί που πρέπει να γίνουν για να συνεχίσουμε την κανονικότητά μας και να μην έχουμε διάφορα θέματα. Και από εκεί πέρα του θέσαμε επίσης την προσοχή ότι η Κρήτη δεν είναι Μύκονος και η Κρήτη δεν πρέπει να κλείσει ό,τι αν γίνει και μας το επιβεβαίωσε και ο ίδιος. Απλώς πρέπει και εμείς να προσέχουμε και πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Μάλιστα. Αναφέρεστε, να φανταστώ, εμβολιασμοί ξενοδοχού υπαλλήλων από τη μία, κύριε Χαλκεδάκη, και από την άλλη, εκείνα τα οποία είχαν ακουστεί και διαστόματος του κυρίου Χαρδαλιά την προηγούμενη εβδομάδα, πολιτική προστασία, ότι ξέρετε, από τη στιγμή που θα μπουν κάποιες περιοχές και θα ανέβουν κατηγορία, όπως είναι το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, μπορεί να πάρουμε ανάλογα κάποια μέτρα έτσι ώστε να δούμε πώς θα περιορίσουμε τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την μετάδοση του κορονοϊού. Σε αυτά αναφέρεστε, να φανταστώ, έτσι. Ναι, σε αυτά αναφερόμαστε, γιατί σίγουρα αυτή τη στιγμή θα είναι μεγάλο κλίμα για τον τουρισμό μας, σε περίπτωση που έχουμε τα ίδια θέματα όπως η Μύκονος. Μας επιβεβαίωσαν ο Υπουργός του Τουρισμού ότι δεν πρόκειται να κλείσει και είναι και εντολή του Πρωθυπουργού αυτή. Από εκεί πέρα πρέπει όμως εμείς να προσέχουμε για να έχουμε. Ναι. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρώτο ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση, σωστή ενημέρωση των ξενοδοχών υπαλλήλων και βεβαιότητα, κύριε Χαλκεδάκη, από την άλλη με τον εμβολιασμό τους. Τι προσπάθειες έχουν γίνει και τι προσπάθειες θα γίνουν? Οι προσπάθειες γίνονται συνέχεια και πιστεύω όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί δεν αγαπάει τον εαυτό του πρώτον, την οικογένειά του, τους γύρους του, συναδέλφους του και τη δουλειά του. Από εκεί πέρα, από την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε οι κοινικές μονάδες οι οποίες θα πηγαίνουν στα ξενοδοχεία για να εμβολιάζουν τους ανεμβολιαστούς είτε τους, αυτούς που θέλουν να εμβολιαστούν και με το μονοδοσικό εμβόλιο και όποιο εμβόλιο θέλει ο καθένας θα υπάρχει. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε πια τόσο είναι πολύ σοβαρό το θέμα του εμβολιασμού για να μην έχουμε προβλήματα και να μην
σαν να κλείσουμε. Κύριε Χαλκεδάκη, το τελευταίο μου ερώτημα. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, ως επιχειρηματίες μεμονωμένα ή ως Ένωση Ξενοδόχων, έχετε αποφασίσει πώς θα προχωρήσετε πάνω σε αυτό το θέμα? Δηλαδή, θα πείτε ο καθένας μεμονωμένα στους δικούς σας ανθρώπους, στους δικούς σας τους εργαζόμενους περί εμβολιασμού? Τίθεται το θέμα αυτή την ώρα, παιδιά, δεν μπορείτε να έχετε δουλειά εάν δεν εμβολιαστείτε, μέσα σε αυτό το πλάνο? Είναι απόφαση ενδεχόμενα που μπορεί να έχει ληφθεί από την πλευρά της Ένωσης? Τι γραμμή θα ακολουθήσετε? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε από την πλευρά της Ένωσης, έχουμε πει επανειλημμένα ότι ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί, διότι μόνο έτσι χτίζουμε τείχος ανοσίας. Και από εκεί πέρα, τώρα όποιοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, συγγνώμη που να το πω έτσι, αλλά είναι ανεγκέφαλοι. Και κάνουν κακό σε όλους μας και στην οικογένειά τους και στη δουλειά τους και παντού. Κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός χώρου εργασίας? Αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι είναι... Κοιτάξτε, το Υπουργείο μας είπε ότι μπορούμε να τους βάλουμε σε αναστολή αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και ξενοδόχοι υπάλληλοι. Δεν υπάρχουν ξενοδόχοι υπάλληλοι? Δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχουν... Οι θέσεις εργασίες είναι οι περισσότερες... Κάθε ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή γυρεύει αρκετό κόσμο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αν και σας έχει δώσει τη δυνατότητα το Υπουργείο, αυτή είσαι από την πλευρά σας και βάσει των αναγκών που έχετε, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό και να πείτε σε κάποιον φεύγεις από τον εργασιακό σου χώρο. Άρα λοιπόν πάτε με την πειθό, με τον οποιοδήποτε τρόπο, έτσι ώστε, θέλετε να πείτε, να εμβολιαστεί κάποιος ξενοδοχό υπάλληλος. Με την πειθό πάμε, δεν είμαστε. Έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε άλλο καθεστώς. Οπότε στο φιλότιμο του κάθε νους είναι πια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Χαλκεδάκη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γεια σας. Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ο κύριος Χαλκεδάκης. Κύριε Γιάννη Σέγκο, κύριε Δημαρχέ της Χερσονήσου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Αμιγώς τουριστική η δική σας η περιοχή, ο Δήμος Χερσονήσου, η επαφή και τα συμπεράσματα με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Πολύ χρήσιμη η σημερινή συνάντηση και επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού του κ. Θεοχάρη στην Κρήτη και στο Δήμο Χερσονήσου, καθώς συζητήθηκαν θέματα που άπτονται του διδήμου τουρισμός πανδημία. Η πορεία της διαδικασίας εδώ, η πορεία σε επίπεδο αριθμών αλλά και προοπτικών του τουριστικού προϊόντος, αλλά και το τι συμβαίνει στην αντιμετώπιση των επιδημιολογικών φαινομένων της πανδημίας φέτος. Τι γίνεται με τους εμβολιασμούς, σε τι πορεία βρίσκονται και πώς μπορεί να βοηθήσει η πολιτεία. Αυτό ήταν το αντικείμενο συζήτησης μέχρι τώρα με τον Υπουργό μας. Καθώς τώρα επισκεπτόμαστε το λιμάνι της Χερσονήσου για να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, φιλοξενώντας και τον άνθρωπο βέβαια, γιατί είναι χαρακτηριστικό όλης της Κρήτης αλλά και του Δήμου του δικού μας η φιλοξενία. Βγήκαν λοιπόν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Τουρισμός, πανδημία, εμβολιασμός. Ακριβώς. Ένα-ένα. Τουρισμός. Τα μεγέθη πώς δείχνουν να κινούνται μέχρι και αυτή την ώρα με όλα όσα έχουμε ως δεδομένα. Μετάλλαξη, ακυρώσεις κτλ. Λοιπόν, τηρουμένων των συνθήκων που επικρατούν, τα μηνύματα είναι πολύ καλά. Καταρχήν, ξεκινάμε από το εξής. Έχουμε ένα αποδεκτό και μόνο Ιούνιο, ενώ πέρυσι δεν είχαμε. Έχουμε ένα πολύ καλό τηρουμένο των συνθηκών Ιούλιο, καθώς πέρυσι τα νούμερα ήταν σημαντικά μικρότερα. Με προοπτικές σημαντικές να ανέβουν. Άρα η φετινή χρονιά κινείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε αριθμητικά καλύτερα έως πολύ καλύτερα. Όχι άριστα βέβαια, δεν μπορούμε να πιάσουμε τα νούμερα του 19, αλλά κινείται σε νούμερα καλύτερα από τα περσινά. Το κομβικό όμως, κυρία Δουλγεράκη, που γι' αυτό είναι και ο Υπουργός εδώ και είναι στο σημείο καμπής τέτοιο σήμερα, αυτές τις μέρες, είναι αντί να οπισθοχωρήσουμε και να συμβεί κάτι απευκταίο όπως έγινε σε άλλη τουριστική περιοχή της χώρας όπως είναι η Μύκονος, να συνδράμουμε όλοι, ο καθένας από το μετερίζει του, η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση, όλοι, ούτως ώστε να προχωρήσει το κομμάτι των εμβολιασμών, να θωρακιστούμε υγειονομικά
ούτως ώστε να μακροημερεύσει το καλοκαίρι φέτος. Εκείνο λοιπόν που θα ήθελα να πω και είναι στο σύνολο, στο σύνολο, στο σύνολο εννοείται σήμερα, των πολιτών ή στο σύνολο των εργαζόμενων στο χώρο του τουρισμού. Βεβαίως, θα επικεντρώσω σε αυτό. Η σημαντική είδηση όμως που βγαίνει, καθώς το ζητήσαμε από τον κύριο Κικίλια πριν από λίγες μέρες και σήμερα σε συνεννόηση με τον Υπουργό που έκανε κατευθείαν επαφή, είναι ότι από Δευτέρα έρχεται πλέον για να διευκολυνθεί και ο πολίτης αλλά και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό στο Δήμο Χερσονήσου. Πλέον στο εμβολιαστικό κέντρο του Λιμένα Χερσονήσου θα εμβολιάζονται όποιος θέλει με το μονοδεσικό εμβόλιο της Johnson. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς αυτή τη στιγμή είχαμε κάνει αυτή την παρατήρηση, αν θέλετε, στον κύριο Κικίλια πρόσφατα επισκεπτόμενο στο Ηράκλειο, ότι δεν γίνεται σε μια πολύ σημαντική τουριστική περιοχή που το άνω του 50% των ενασχολούμενων με τον τουρισμό υπαλλήλων είναι ανεμβολίαστοι, να υπάρχει το εμβόλιο της AstraZeneca που είναι σε αποδρομή και γίνονται μόνο δεύτερες δόσεις. Από ό,τι βλέπω, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε άμεσα. Και σήμερα με την επίσκεψη του Υπουργού ενημερωθήκαμε ότι από Δευτέρα έρχεται το εμβόλιο της Johnson. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί θα πάρει νέα τροπή, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, η εκστρατεία των εμβολιασμών και στο λιμάνι Χερσονήσου και στο Δήμο Χερσονήσου και προφανώς και στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, είπατε ότι θα επικεντρώσετε μόνο για τους κατοίκους, τους πολίτες ή και για τους ίδιους τους εργαζόμενους που έρχονται από πολλές περιοχές, διαμένουν στη Χερσόνησο, εργάζονται στα ξενοδοχεία. Κυρία Δουλγεράκη, το πρόβλημα στο Δήμο Χερσονήσου θα ήθελα να πω ότι είναι πολυπαραγοντικό. Γιατί έχουμε να κάνουμε και με τους επισκέπτες μας, οι οποίοι βέβαια πρέπει να βρεθεί τρόπος να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα τα PCR test για να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι, για να εξέλθουν της χώρας. Και εκείνο που επίσης θα ήθελα να πω, καθώς μας ζητήθηκε η βοήθεια, συνδράμει ο Δήμος Χερσονήσου με όποια μέτρα μπορεί, δηλαδή με αυτοκίνητο, με οδηγό και με όποιο άλλο τρόπο μπορεί, για να γίνονται από Δευτέρα κατοίκον εμβολιασμοί σε αυτούς που έχουν τέτοιου είδους ανάγκη. Σε συνεννόηση λοιπόν με τη ΔΥΠΕ και σε συνεργασία, συμβράμει ο Δήμος Χερσονήσου με όποιο τρόπο μπορεί για να γίνονται κατοίκον εμβολιασμοί. Ο στόχος μας είναι λοιπόν και οι δημότες μας, οι πολίτες, και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, όπως σας είπα, με το μονοδοσικό εμβόλιο, αλλά και οι πολίτες μας και οι επισκέπτες να μπορούν να κάνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα PCR test, ούτως ώστε η αλυσίδα εισόδου και εξόδου από τον προορισμό και τη χώρα να είναι όσο γίνεται καλύτερη και πιο γρήγορη. Μάλιστα, λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις. Από Δευτέρα είπαμε και μονοδοσικό της Johnson στο Δήμο Χερσονήσου, κύριε Δήμαρχε, και στο εμβολιαστικό κέντρο, αλλά και κατοίκον εμβολιασμοί, όσο έχει γίνει αυτή η συνεννόηση και τα νέα σας μεταφέρθηκαν σήμερα δια του κυρίου Θεοχάρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι από τον 984. Και εγώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Σέγκο, δήμαρχος Χερσονήσου. Λοιπόν, στο Λασίθι πηγαίνω ευθύς αμέσως, στον πρόεδρο της Ένωσης Λασιθίου, τον κύριο Μανώλη Βαρκαράκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Επίσης, να είστε καλά. Μείωση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης κατά 65,5%. Με παράλληλη μείωση των τουριστικών εσόδων κατά 51,2%, δείχνουν για το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 τα πρώτα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2020 δεν είχε εφαρμοστεί lockdown σε αντίθεση με το φετινό. Έτσι, λέει, οι εντυπωσιακές αυξήσεις των αφίξεων και των εσόδων το Μάιο κατά 413,7% και 286,2% αντίστοιχα δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν τις απώλειες. Εγώ το διάβασα αυτό βάσει των στοιχείων που βγήκαν στη δημοσιότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ζήτησα από εσάς απλά και πρακτικά την μετάφραση αυτού, κύριε Βαρκαράκη. Κοιτάξτε, το 19 ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Οπότε τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τα πάντα. Πέρυσι θυμάστε πολύ καλά ότι αργήσαμε να ανοίξουμε. Το πρώτο πεντάμινο, εξάμινο, κοντά εξάμινο ήμασταν κλειστοί. Άρα μηδέν κίνηση. Οπότε οτιδήποτε γίνει σήμερα, που ξεκινήσαμε γύρω στις 15 του Μάη, καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν τα στοιχεία προς το καλύτερο σε σχέση με το 20 και πολύ χειρότερο σε σχέση με το 19. Τα πράγματα, η αρχή είναι αμήλυτη. Δυστυχώς έχουμε πολύ μειωμένη κίνηση σε σχέση με το 19, πάντα συζητάμε. Οι αγορές δεν έχουν σταθεροποιηθεί γιατί τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι αλλάζουν, προβληματικά, σωστά. Το ξέρουμε πολύ καλά. Έτσι. Και από εκεί και ύστερα
κάνουμε το σταυρό μας, κυριολεκτικά κάνουμε το σταυρό μας με αυτό που μας έτυχε τώρα με τη μετάλλαξη Δέλτα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε και πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Όλα είναι στον αέρα και αυτό που πρέπει να γίνει να προσέχουμε. Τίποτα άλλο. Τώρα τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος είναι περισσότερα στα στατιστικά, το αποτέλεσμα να το κρίνουμε στο τέλος. Το οποίο βασικά τώρα είμαστε στο full σεζόν σε σχέση με μια κανονική τουριστική σεζόν. Από τώρα και μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη νομοτελειακά και συνήθως γίνεται το 50% του τζίρου ενός ξενοδοχείου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα έσοδα τα οποία θα χαθούν εάν δεν πάει καλά ο τουρισμός, εάν έχουμε lockdown και εμάς περιπτώσει ή θα ανακάμψουμε λίγο εάν όλα κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Αυτά είναι εν ολίγης. Η Τράπεζα της Ελλάδος γραφειοκρατικά βλέπει κάποια πράγματα και τα συγκρίνει, αλλά εμείς που το ζούμε στο πετσί μας καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μας επηρεάζουν. Λέτε κύριε Βερκαράκη, από τώρα μέχρι και τις 10 περίπου του Σεπτέμβρη, φαντάζομαι υπό φυσιολογικές συνθήκες, φαίνεται για όλους εμάς να γίνεται το 50% του τζίρου, αν το συγκράτησα σωστά, ναι. Αυτό που σας είπα είναι σε μια σύνηθη τουριστική. Έτσι ακριβώς. Αυτό το οποίο διάβαζα τις προηγούμενες μέρες, άκουγα ως δηλώσεις από παράγοντες του τουρισμού, ακόμα και από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, είναι ότι εξαιτίας αυτής της κατάστασης υγειονομικά, της ανόδου των κρουσμάτων με τη μετάλλαξη Δέλτα σε όλη την Ευρώπη, το φόβο που υπάρχει μήπως υπάρχουν κάποιες παραπάνω ταξιδιωτικές οδηγίες και από εκείνες τις χώρες από τις οποίες αντλούμε την δεξαμενή των δικών μας των επισκεπτών, υπάρξουν νέα δεδομένα και μάλιστα με εκείνο το φόβο, εκτίμηση, δεν ξέρω αν μπορώ να το θέσω έτσι, ότι ο μήνας Αύγουστος μάλλον θα είναι καθοριστικός, γιατί μπορεί ή υπάρχει ο φόβος τουλάχιστον να κλείσει πρόωρα αυτή η τουριστική περίοδος. Είναι κάτι που σαν φόβο εκτίμηση συμμεριζεστέ? Βεβαίως. Αυτό που περιέγραψε λίγο πολύ προηγουμένως, λόγω του ότι εξαρτώμαστε από το τι θα αποφασίσουν οι αγορές που εμείς αντλούμε κόσμο, δηλαδή η Ευρώπη. Ήδη η Γερμανία άρχισε και μας έχει βάλει στο στόχαστρο, παρακολουθεί τα επιδημιολογικά δεδομένα και αν επιβαρυνθούμε πάρα πολύ θεωρώ ότι θα έχουμε προβλήματα και να μην κλείσουμε τελικά. Εάν δημιουργηθεί φόβος στους πελάτες μας ότι θα πάνε σε ένα τόπο ο οποίος εν πάση περιπτώσει είναι προβληματικός ως προς τον COVID, καταλαβαίνετε ότι θα κόψει πελάτες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμβολιαστούμε τάχιστα, ούτως ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο καλά προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο περιμέναμε και ελπίζαμε ότι θα γίνει, δηλαδή να έχουμε κάποιο κόσμο, δεν συζητάμε για το 19, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον διπλάσια κίνηση από το 20, δηλαδή να πάμε στο 50-55% του τζίρου του 19. Αυτό θα σώσει τα έσοδα, αυτό θα σώσει μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων οι οποίες πραγματικά βρίσκονται στο κόκκινο λόγω του ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε συνεχείς ζημιές και εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο φόβος. Πρέπει οπωσδήποτε, είναι μέρα-μέρα αυτό που περνάμε τώρα. Βλέπουμε μια στιγμή να υπάρχουν κάποιες κρατήσεις και την άλλη στιγμή να υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις. Καθόμαστε σε μια κινούμενη άμμο και ας ελπίζουμε ότι δεν θα μας τραβήξει προς τα κάτω. Σας ευχαριστώ κύριε Βαρκαράκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Στα 36 λεπτά μετά τις 2 διαφημιστικά μηνύματα για τη συνέχεια. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Αλλά τι κάνεις τέλος πάντων πάνω σε αυτό τον καναπέ? Γιατί δεν έχω βγάλει ανάμεσα από τα μαξιλάρια το τηλεκοντρόλ, κάτι γυαλιά, popcorn, κέρματα, κωδικούς e-banking. Κωδικούς e-banking. Μην απορείς. Τώρα οι κωδικοί για την υπηρεσία Pancreta Online βγαίνουν από τον καναπέ σου.
χωρίς να τρέχεις σε κατάστημα. Απλώς μπες στο pancretaonline.gr και κάνε εγγραφή εύκολα και γρήγορα. Pancreta Online από την Pancretia Τράπεζα. Pancretia Τράπεζα. Στήριγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Κάθε τόπος έχει τις παραδόσεις του. Η δική μας παράδοση είναι να σας ταξιδεύουμε με την φιλοξενία και την ποιότητα που χρόνια τώρα επιλέγετε. Ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με εκπτώσεις και πακέτα προσφορών σε βραδινά και ημερήσια δρομολόγια και κερδίζουμε περισσότερα με το πρόγραμμα Anek Smart. Πληροφορίες και κρατήσεις στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο www.anek.gr ή στα τηλέφωνα 28210-27500 και 281030-8000. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Blue Star Ferries. Anek Lines. Ταξιδεύουμε υπεύθυνα. Άλλη μια μέρα ξεκινάει και εσύ μπορείς και πάλι να τους φροντίσεις όλους. Να φτάνεις πάντα εκεί που δεν μπορεί να φτάσει κανείς. Να προσφέρεις ενέργεια, υγεία, την ίδια τη ζωή. Υγιεινό, καθαρό, ουροζόμενο νερό Ρούβας. Εκφύσεως πρώτο. Αγοράζοντας νερό Ρούβας, συμβάλλεις και εσύ στο έργο της Στόχος Πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Γιαννουλάκης ΑΕ. Μία σχέση χρόνων. Μία σχέση εμπιστοσύνης. Εδώ και 44 χρόνια, ένα όνομα που υπογράφει την αισθητική και την ποιότητα. Γιαννουλάκης ΑΕ. Η απόλυτη εξειδίκευση που κάνει τη διαφορά σε πλακάκια, είδη υγιεινής, υδραυλικά και είδη θέρμανσης. Η πιο ολοκληρωμένη έκθεση με πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις. Με ενημερωμένες συλλογές που συνδυάζουν την αισθητική με την λειτουργικότητα. Την ποιότητα με την οικονομία. Την πολυτέλεια με την απλότητα. Ακόμα και για τους πλέον απαιτητικούς. Γιαννουλάκης ΑΕ. Σκορδαλού 17, Κόμβος Παπαναστασίου. Η επόμενη πτήση για αυθεντικό βρετανικό πτυχίο με τελικό προορισμό το Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus αναχωρεί το Σεπτέμβριο 2021. Ονειρευόσουν σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε προβληματίζει το Brexit και η κατάργηση του βρετανικού φοιτητικού δανείου? Κάνε τη σωστή επιλογή. Σπούδασε στο μόνο βρετανικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, εξοικονομώντας τα 2 τρίτα του κόστους σπουδών σου σε σύγκριση με πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απόκτησε αυθεντικό βρετανικό πτυχίο παγκόσμιας αναγνώρισης και απογείωσε την καριέρα σου. Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus. Το βρετανικό πανεπιστήμιο της Κύπρου. Αξίζει για ένα κομμάτι τόσο νόστιμο και ποιοτικό να σηκωθείς από τον καναπέ, να μπεις στο αυτοκίνητο και να πας για ψώνια. Ε, ναι, αξίζει. Στα Lidl, κάθε κομμάτι, κάθε μπουκιά και κάθε γουλιά αξίζει. Από Πέμπτη, φρέσκο ελληνικό λαβράκι καθαρισμένο, το κιλό, 30% φθηνότερα, 6 ευρώ και 9 λεπτά. Και πίτσα μαργαρίτα, συσκευασία τριών τεμαχίων, 35% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Γιαννουλάκης ΑΕ. Μία σχέση χρόνων. Μία σχέση εμπιστοσύνης. Εδώ και 44 χρόνια, ένα όνομα που υπογράφει την αισθητική και την ποιότητα. Γιαννουλάκης ΑΕ. Η απόλυτη εξειδίκευση που κάνει τη διαφορά σε πλακάκια, είδη υγιεινής, υδραυλικά και είδη θέρμανσης. Η πιο ολοκληρωμένη έκθεση με πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις. Με ενημερωμένες συλλογές που συνδυάζουν την αισθητική με την λειτουργικότητα. Την ποιότητα με την οικονομία. Την πολυτέλεια με την απλότητα. Ακόμα και για τους πλέον απαιτητικούς. Γιαννουλάκης ΑΕ. Σκορδαλού 17, Κόμβος Παπαναστασίου. Πόσα κτίρια υπάρχουν, πόσο παλιά είναι και με τι υλικά έχουν κατασκευαστεί? Λίγο πριν την απογραφή πληθυσμού κατοικιών, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι ερευνητές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καταμετρούν τα κτίρια της χώρας μας και καταγράφουν τα χαρακτηριστικά τους. Απογραφή κτιρίων. Μαθαίνουμε που ζούμε, διαμορφώνουμε το μέλλον. Πληροφορίες στο site της Ελστάτ, www.statistics.gr. 984. Αληθινή ενημέρωση. Έως τις 28 Αυγούστου θα πρέπει να έχει γίνει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στη διάθεση λογιστών φοροτεχνικών φορολογουμένων όλα τα στοιχεία για τη συμπλήρωση των εντύπων. Επιμένει προς το παρόν το αρμόδιο Υπουργείο στο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας παρά την καθυστέρηση που υπήρξε με τη διάθεση των απαραίτητων φορολογικών πιστοποιητικών και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 2,9 εκατομμύρια δηλώσεις, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ήταν στα 4 εκατομμύρια, όπως αναφέρει στον 984 ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Δημήτρης Χριστοφοράκης. Ναι, πλέον έχουν ανέβει σχεδόν το σύνολο, μικρές λεπτομέρειες, να το πω πιο σωστά, διορθώσεις λαχών πρέπει να γίνουν από κάποιες υπηρεσίες του δημοσίου. Μπορούν να υποβληθούν φορολογικές δηλώσεις
των φορολογουμένων μπορούν να προσέλθουν στα λογιστικά γραφεία. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι έχουν υποβληθεί μόλις 2.900.000 φορολογικές δηλώσεις σε μια αντίστοιχη με περσινή ημερομηνία που είχαν υποβληθεί 4.900.000 φορολογικές δηλώσεις. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε... Φταίει το γεγονός ότι περιμένανε να πρώτα φορολογούμενοι λογιστές, φοροτεχνικοί, να ανέβει το σύνολο των δικαιολογητικών που χρειαζόταν. Κοιτάξτε, θα είχαμε ξαναμιλήσει μαζί και σας είχα πει ότι το σύστημα ναι, μεν άνοιξε τέλος του 5ου, 26-5ου, αν θυμάμαι καλά, 27-5ου, καθαρά για ψυχολογικούς λόγους, χωρίς να είναι έτοιμο να δεχτεί το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων, και αυτό γιατί έλειπαν ακόμα στοιχεία που ανέβαζαν οι φορείς, κυρίως οι φορείς του δημοσίου. Τώρα πλέον είναι έτοιμο και είναι έτοιμο το τελευταίο ουσιαστικά δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, και με τις υπουργικές αποφάσεις που ξεκαθαρίζουν και πώς θα χειριστούν τόσο οι φορολογούμενοι πολίτες, όσο οι απλοί φορολογούμενοι πολίτες, όσο και οι επιχειρήσεις, είτε είναι ατομικοί, είτε είναι με μεγαλύτερο μέγεθος, τις διάφορες επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, επιστρεπτές προκαταβολές που έλαβαν στο έτος 2020 ως μέτρα στήριξης. Ουσιαστικά δηλαδή θέλω να πω ότι υποβάλλουμε δηλώσεις με ασφάλεια τις τελευταίες 15 ημέρες και γι' αυτό είμαστε τόσο πολύ πίσω. Από την άλλη, το Υπουργείο αυτή τη στιγμή που συζητάμε εμένει στη θέση του ότι η προθεσμία των καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι 27-8. Προβληματισμό προκαλεί η παρουσία υψηλών δακοπληθυσμών σε ορισμένα τμήματα του νησιού, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση τους. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης, αυτό διαπιστώθηκε στην περιφέρεια Κρήτης, όπως επίσης ότι το πρόγραμμα των δολωματικών ψεκασμών εξελίσσεται κανονικά σε όλο το νησί. Υπενθυμίζεται ότι οι ψεκασμοί κάλυψης δεν επιτρέπονται σε ελαιώνες που προορίζονται για την παραγωγή ΠΟΠ και πιέ ελαιολάδου ή επιτραπέζιων ελιών. Τα προβλήματα με την δακοκτονία και τον αυξημένο πληθυσμό εντοπίζονται πολύ περισσότερο στα βόρεια παράλια της Κρήτης ή στις βόρειες περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη κύριο Νίκο Συρηγονάκη. Κυρία Ντολγεράκη, είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Διότι ξεκινήσαμε με υψηλούς δακοπληθυσμούς λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν τον χειμώνα που προηγήθηκε, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ξεκινήσαμε με υψηλούς δακοπληθυσμούς. Αυτό είχε ως συνέπεια να ξεκινήσουμε και πολύ νωρίς τα ραντίσματα. Δηλαδή, μήνα Μάιο, πρώτη φορά στα χρονικά, το θυμάμαι. Πραγματοποιήσαμε ψεκασμούς. Εστιάζονται οι περιοχές στο βόρειο παραλιακό μέτωπο, τόσο της περιφερειακής ενότητας όσο και ολόκληρου του νησιού, που γνωρίζουμε ότι οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από μια προημότητα. Εκεί εστιάζουμε και εμείς. Στα βόρεια παράλια, κύριε Συρηγονάκη, συγγνώμη, στα βόρεια παράλια όλης της Κρήτης ή συγκεκριμένων περιφερειακών ενωτήτων ή περιφερειακής ενότητας παρουσιάζεται ο αυξημένος δακοπληθυσμός? Σε ολόκληρο το νησί. Στα βόρεια παράλια όμως. Στο βόρειο παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα. Και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Ναι. Εκεί εστιάζουμε την προσοχή μας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συνεχίσουμε ομαλά το πρόγραμμα της δακοκτονίας, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους υψηλούς δακοπληθυσμούς, διότι πέρα από το γεγονός ότι η καρποφορία είναι μειωμένη, εμείς πρέπει να προστατεύσουμε την ελαιοπαραγωγή τόσο ποσοτικά, δηλαδή αυτό το οποίο ήδη υπάρχει, αλλά και ποιοτικά όπως και πέρυσι. Χρειάζεται να προχωρήσετε σε περισσότερους ψεκασμούς, χρειάζεται να τροποποιήσετε με κάποιο τρόπο αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί, να μην χάσουν οι παραγωγοί με τη χρονιά. Το σημείο το οποίο βρισκόμαστε είναι κομβικό. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως, έχει πει και ο Περιφερειάρχης, το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές, το συζητήσαμε και χθες. Ως άσχετα με το πρόγραμμα της δακοκτονίας που έχει συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα, όσοι ψεκασμοί και αν χρειαστούν, όπου και αν χρειαστούν, θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους περιφέρειας και θα γίνουν σε όποιο σημείο κρίνουν οι γεωπόνοι και οι επόπτες του προγράμματος ό,τι χρειάζεται.
Δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος στην Ιταλία, για να πάμε στο διεθνή χώρο, πυροβόλησε και δολοφόνησε μετανάστη σε κεντρική πλατεία Κωμόπολης κοντά στην Παβία. Ο Βρετανός υπουργός Brexit ζητεί αλλαγή του βορειοϊρλανδικού πρωτοκόλλου που αφορά τους ελέγχους στα σύνορα Ιρλανδίας-Βόρειας Ιρλανδίας. Σε συμφωνία που θα επιτρέψει τη λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία, όπως ανέφεραν πηγές των δύο κυβερνήσεων. Οι Ταλιμπάν κατέχουν πλέον πάνω από το μισό του συνόλου των περίπου 420 περιφερειακών κέντρων στο Αφγανιστάν, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών στην τελευταία ένδειξη της ταχύτητας επιδεινούμενης κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας στο Αφγανιστάν. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο Ολυμπιακός πήρε κεφάλι στην υπόθεση πρόκριση για τον επόμενο γύρο των προκριματικών του Champions League, νικώντας 1-0 την FC Μπακού. ΑΕΚ και Άρης παίρνουν σειρά σήμερα στο Europa Conference League. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν στις 4 την Αστάνζα στο Καζακστάν. Στις 9.30 είναι προγραμματισμένο το match της ΑΕΚ με την Βελέ στην Βοσνία. Στόχος και των δύο ομάδων είναι να κάνουν το πρώτο βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο ΦΥ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Φορτούνα Σιτάρτ στο τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. 84. Ο καιρός. Επιστρέφει ο καύσωνας τέλος Ιουλίου, ευτυχώς θα είναι μικρής διάρκειας. Οι θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής επιστρέφουν στη χώρα με τον υδράργυρο στο τέλος Ιουλίου από τις 27 και μετά να φτάνει στους 40 και 42 βαθμούς Κελσίου. Ευτυχώς όμως η διάρκεια παραμονής στη χώρα μας θα είναι μικρή, όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς στη χώρα θα φτάσει νέο ψυχρό μέτωπο από την Ευρώπη. Έχουμε δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, προς το τέλος του μήνα, δηλαδή ο Ιούλιος θα μας αφήσει για άλλη μια φορά με ένα ισχυρό έτσι κύμα ζέστης. Φαίνεται δηλαδή ότι θα μας έχουν πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Θα κινηθούν προς τα βόρεια, βόρειο-ανατολικά τμήματα και έτσι θα επηρεάσουν και τη χώρα μας, ανεβάζοντας τον υδράργυρο κοντά στους 40 με 42 βαθμούς σύμφωνα με τα πρώτα στη διάθεσή μας. Μέχρι τότε όμως, δηλαδή μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ δυνατοί βοριάδες. Ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, θα φτάμε 8 μπουφόρ, θερμοκρασίες σχετικά φυσιολογικές για την εποχή και βέβαια αυτό που τονίσατε πολύ σωστά και εσείς στην αρχή της σύνδεσης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και πρέπει να δείξουμε την απόλυτη απαιτούμενη προσοχή. Κύριε Μαρουσάκη, φαίνεται τουλάχιστον βάσει των πρώτων στοιχείων που επεξεργάζεστε ότι το τέλος Ιουλίου προσδιορίζεται πώς, από ποια ημερομηνία, από πότε και μπαίνουμε και μέσα στον Αύγουστο έτσι με τις ίδιες συνθήκες δηλαδή του καύσωνα. Φαίνεται κοντά στις 27 με 28 του μήνα να ξεκινάει αυτό το ισχυρό θερμοκύμα, το αντίστοιχο θερμοκύμα για το τέλος του μήνα που περιμένουμε. Το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι φαίνεται θα έχει γενικά μικρή διάρκεια, δεν θα κρατήσει πολύ, μιας και φαίνεται ότι μια διαταραχή θα κατέβει προς τις αρχές του Αυγούστου από την κεντρική Ευρώπη, θα μας δώσει και πάλι έναν άστατο καιρό και βέβαια θα κατεβάσει και τη θερμοκρασία. Δηλαδή, ναι, μεν θα έχουμε και πάλι έτσι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, θα είμαστε κοντά στους 40 βαθμούς, αλλά δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια, υπολογίζουμε κοντά στις 3 με 4 ημέρες εκεί το πολύ. Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό είναι το παρήγορο. 3 με 4 ημέρες, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις παρακάτω τι θα σου τύχει. Νομίζω πως φέτος έτσι προχωράμε, κύριε Μαρουσάκη. Ακριβώς. Και τα στοιχεία γενικά αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Έχουμε συνεχώς κάποιες διαταραχές να μετατοπίζονται προς την κεντρική Ευρώπη. Είδαμε και αυτή την ψυχρή λίμνη υπόθεση σε πολλές καταστροφές, όχι μόνο στη Γερμανία γενικότερα και σε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Έφτασε μέχρι και τη χώρα μας ευτυχώς. Δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα. Επηρέασε μέχρι και τη Βόρεια Ελλάδα. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε βροχές, ακόμα και χαλαζοπτώσεις. Τώρα πλέον κινούμαστε πάλι σε φυσιολογικά, θα λέγαμε, πέρα με το μελτέμι να κυριαρχεί και σιγά σιγά πάλι θα πάμε στο θερμό έτσι, σενάριο προς το τέλος του μήνα και να δούμε μετά τι άλλο μας επιφυλάσσει το φετινό καλοκαίρι. Εθρίωσε ο σημερινός καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 36 βαθμούς Κελσίου στα νότια της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι! 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.